Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Σε ένα-δύο λεπτά. Καλησπέρα. Οι τρεις μας είμαστε ακόμα, έτσι. Έχει ξεκινήσει live. Α, okay. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιώργος Αργυράκης, είμαι Διευθυντής Υπηρεσιών της Πομπούκα. Αυτή την περίοδο όλοι μας ζούμε μια πρωτόκολλη κατάσταση. Πέρα από τις όποιες δυσκολίες, αβεβαιότητες ή και φόβους βιώνουμε καθημερινά, έχει αλλάξει και απότομα βία, θα μπορούσα να πω, ο τρόπος εργασίας, συνεργασίας και επικοινωνίας με συναδέλφους και πελάτες. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω στο πρώτο από μια σειρά webinars, που σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν στην πράξη, στην αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων συνεργασίας και βελτίωση της παραγωγικότητας. Η σημερινή μας ατζέντα λοιπόν έχει ως εξής: μια σύντομη εισαγωγή για την Πομπούκα από εμένα. Στην συνέχεια θα δώσω τον λόγο στον Παναγιώτη Τοσικά, που θα τρέξει το βασικό κορμό του σημερινού webinar και αφορά το Teams. Μετά η Ρόπα Παγιανοπούλου θα κάνει μια σύντομη εισαγωγή στο Pobuca Contacts ή Pobuca Connect, όπως θα το ξέρετε κάποιοι, που είναι ένα έξυπνο εργαλείο διαχείρισης εταιρικών επαφών, για το οποίο όμως θα ακολουθήσει και ένα αναλυτικότερο σεμινάριο τις επόμενες ημέρες. Στο κλείσιμο θα σας παρουσιάσω πάλι εγώ πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην ενίσχυση του teamwork και του collaboration στους οργανισμούς σας. Λίγα λόγια λοιπόν για την Πομπούκα. Η Πομπούκα βρίσκεται στον χώρο της πληροφορικής 20 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε 100 και υπαλλήλους με ένα revenue 4 εκατομμυρίων. Τα τελευταία λοιπόν αυτά 20 χρόνια προσφέρουμε λύσεις στον χώρο της πληροφορικής είτε στις πλατφόρμες της Microsoft με το Office 365, Microsoft 365, λύσεις πάνω στο Microsoft Azure και φυσικά στο Microsoft Dynamics 365. Όμως δίνουμε και λύσεις και με τη δική μας Go-to-Market πλατφόρμα. Το Pobuca Platform προσφέρει εργαλεία είτε προς τους πελάτες σας, mobile apps, campaigns, websites, είτε δίνει, βοηθάει στην πιο παραγωγική εργασία των ανθρώπων σας εντός του οργανισμού. Έχουμε παρουσία σε 5 χώρες, στην Ελλάδα, στην Αθήνα και στην Πάτρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Ντουμπάι, στο Λονδίνο που είναι και τα κεντρικά μας, στην Πολωνία, στην Κρακοβία, και στο Buenos Aires στην Αργεντινή. Αυτά λοιπόν τα λίγα τα εισαγωγικά, να μην χρονοτριβούμε άλλο. Δίνω λοιπόν το λόγο στον Παναγιώτη Τοσικά, που θα τρέξει το σεμινάριο για το Teams. Παναγιώτη, καλημέρα και από μένα, ευχαριστώ Γιώργο. Ο λόγος σε σένα. Κάνεις και share την οθόνη σου. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα από εμένα. Μαζί σήμερα θα δούμε κάποια βασικά πράγματα για το Teams. Και λέγοντας βασικά, εννοώ αυτά τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει ο απλός χρήστης για να μπορέσει να εργαστεί αποδοτικά μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα θα δούμε μια γενική περιγραφή των δυνατοτήτων του Teams, την περιγραφή του περιβάλλοντος, θα δούμε πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε μηνύματα, κλήσεις ή και να ορίσουμε κάποιες συναντήσεις μέσω του Teams. Θα δούμε τη χρήση των ομάδων και των καναλιών, Teams και Channels.
και πώς μπορούμε να εργαστούμε αποδοτικά και πώς μπορούμε να επεκτείνουμε την λειτουργικότητα του Teams προσθέτοντας εξτρά εφαρμογές. Και τέλος θα δούμε έτσι κάποια μικρά κολπάκια τα οποία θα μας διευκολύνουν στην καθημερινότητά μας με το Teams. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καταρχάς θα δούμε τι είναι το Teams. Εμφανίστηκε το 2016 και ουσιαστικά ήρθε ως διάδοχος του προκατόχου του Skype for Business. Η λειτουργικότητα του Teams έχει επεκταθεί εκτός της άμεσης επικοινωνίας και έχει γίνει μια πλατφόρμα πλέον συνεργασίας μεταξύ χρηστών. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μέσω του Teams μπορούμε να ανταλλάξουμε μηνύματα, μπορούμε να δημιουργήσουμε meetings, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρχεία με άλλους χρήστες και να συνεργαστούμε και μπορούμε να επεκτείνουμε τη λειτουργικότητά του, όπως είπα και πριν, προσθέτοντας εφαρμογές extra της Microsoft και third party. Το περιβάλλον του Teams, ουσιαστικά μπορούμε να το χωρίσουμε σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η κάθε την μπάρα που έχει τα μενού Activity, Chat, Teams, Calendar, Calls και Files. Θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσω από το μενού Activity, το οποίο ουσιαστικά είναι ένας χώρος στον οποίο έρχονται όλες μας οι ειδοποιήσεις. Οι ειδοποιήσεις που αφορούν αναπάντητες κλήσεις, εάν έχει αναφερθεί το όνομά μας από άλλους χρήστες, θα το αναφέρουμε αυτό στη συνέχεια, τι σημαίνει αναφορά του ονόματός μας, και πότε έχουμε προσθεθεί εμείς σε κανάλια ή ομάδες από άλλους χρήστες. Έχει εντελώς πληροφοριακό χαρακτήρα το συγκεκριμένο μενού και είναι αρκετά χρήσιμο γιατί μπορούμε να δούμε συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία που μας αφορά. Από το μενού chat μπορούμε να ξεκινήσουμε μία συνομιλία προσωπική, δηλαδή με έναν άλλο χρήστη ή να δημιουργήσουμε μία ομάδα με άλλους χρήστες και να ξεκινήσουμε μία συνομιλία, η οποία μπορεί να είναι μόνο με ήχο ή και εικόνα. Επίσης, μπορούμε να μοιράσουμε την οθόνη μας, αυτό το οποίο κάνω εγώ δηλαδή αυτή τη στιγμή, και να βλέπουν οι χρήστες την οθόνη μου ή και να έχουν πρόσβαση, αν εγώ το επιτρέψω. Έτσι, και να προσθέσουμε επιπλέον άτομα σε μία ήδη υπάρχουσα συνομιλία. Το επόμενο μενού που θα ήθελα να δούμε είναι αυτό των ομάδων. Θα το αναλύσουμε και λίγο στη συνέχεια. Θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο σε αυτό το μενού. Αλλά γενικά θα ήθελα να πω ότι αυτό το μενού είναι το σημείο μέσω του οποίου συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους μας. Τι εννοώ? Μπορούμε να φτιάξουμε κάτω από αυτό το μενού μία δομή η οποία θα μας διευκολύνει, μία δομή με ομάδες. Μέσω αυτών των ομάδων, λοιπόν, εμείς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να χρησιμοποιήσουμε τα αρχεία μας, να ανταλλάξουμε μηνύματα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε λίγο παρακάτω. Μέσω του calendar μπορούμε να ορίσουμε ένα meeting, ένα live event όπως αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή ή να χρησιμοποιήσουμε την λειτουργία Meet Now, που είναι ένα άμεσο meeting, θα το δούμε και αυτό στην πράξη. Απλά θα ήθελα να τονίσω ότι εδώ και λίγο καιρό αυτή η λειτουργία είναι πλήρως ενοποιημένη με την αντίστοιχη του Outlook. Αυτό σημαίνει ότι τα meetings τα οποία έχω στο Outlook θα φανούν και στο calendar του Teams.
Η περιοχή των κλήσεων ουσιαστικά έχει το ρόλο του ευρετηρίου. Μπορούμε να αναζητήσουμε επαφές και να ξεκινήσουμε κάποια κλήση. Και η περιοχή των αρχείων, όπου μπορούμε να δούμε μέσω αυτής της περιοχής αρχεία τα οποία έχουμε ανοίξει πρόσφατα, αρχεία που έχουμε επεξεργαστεί μέσω του Teams, τα αρχεία που έχουμε λάβει ή και να ενσωματώσουμε third party cloud υπηρεσίες, όπως είναι το Google Drive, το Dropbox και το Box. Θα το δούμε και αυτό στην πράξη. Τέλος, υπάρχει άλλη μία επιλογή, αυτή που μας δίνεται για να προσθέσουμε, να αυξήσουμε τη λειτουργικότητα του Teams, προσθέτοντας επιπλέον εικονίδια σε αυτή την κάθε την μπάρα, εικονίδια που μπορούν να μας δώσουν πρόσβαση στο Dynamics 365, στο OneNote και σε άλλες εφαρμογές της Microsoft, αλλά και third party. Πάμε λοιπόν να δούμε τη λειτουργία των συνομιλιών. Όπως θα έχετε προσέξει, στο επάνω μέρος του παραθύρου του Teams υπάρχει ένα πεδίο αναζήτησης, μέσω του οποίου μπορούμε να αναζητήσουμε τον χρήστη με τον οποίο θέλουμε να συνομιλήσουμε. Από τη στιγμή που θα πληκτρολογήσουμε το όνομά του ή το email του, θα βρεθεί ο χρήστης και έτσι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μία συνομιλία. Στο σημείο αυτό να δείξω ακριβώς πώς γίνεται αυτό. Ωραία, εγώ θέλω να επικοινωνήσω με τον test user 2. Και έτσι πολύ απλά ξεκίνησα μία συνομιλία. Όπως θα προσέξετε στο σημείο αυτό, επάνω δεξιά υπάρχουν τρεις επιλογές. Η πρώτη επιλογή αφορά τη βίντεο κλήση, την έναρξη μιας βίντεο κλήσης με το συγκεκριμένο χρήστη. Ακριβώς δίπλα την έναρξη μιας κλήσης ήχου. Και πιο δεξιά, τη δυνατότητα να προσθέσω επιπλέον άτομα στη συνομιλία. Λοιπόν, όταν θα ξεκινήσω μία κλήση, είτε ήχου είτε εικόνας, θα έρθω αντιμέτωπος με αυτή την μπάρα, μέσω της οποίας θα μπορέσω, εάν δεν έχω εξ αρχής ενεργοποιήσει την βίντεο κλήση, μπορώ να την ενεργοποιήσω με το πρώτο εικονίδιο, να κάνω mute τον ήχο μου. Μπορώ παράλληλα, μιλώντας, να ενεργοποιήσω το παράθυρο συνομιλίας με αυτό το εικονίδιο, ώστε μιλώντας να γράφω και κάποιες σημειώσεις στους χρήστες με τους οποίους συνομιλώ. Μπορώ να προσθέσω συνομιλητές ή και τέλος να τερματίσω την κλήση. Να το δούμε λίγο και στην πράξη. Ξεκινώ τώρα μία κλήση με έναν χρήστη. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό το οποίο σας περιγράφω. Η δυνατότητα ενεργοποίησης βίντεο. Να κάνω mute ή unmute τον ήχο μου. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφεται και στο slide.
Πάνω, συγγνώμη, να σε διακόψω λίγο. Ναι, Γιώργο. Αν μας δείχνεις κάτι από το Teams, βλέπουμε μόνο την παρουσίαση αυτή τη Όχι. στιγμή. Τώρα δείχνω μόνο την παρουσίαση. Okay, εντάξει. Λοιπόν, ουσιαστικά η λειτουργία των κλήσεων είναι αυτή. Δεν έχει κάποιες άλλες λειτουργίες. Νομίζω λίγο πολύ όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει κάποια αντίστοιχη λειτουργία σε άλλα μέσα, ίσως πιο προσωπικά. Οπότε θεωρώ ότι λίγο πολύ είναι γνωστό σε όλους μας το πώς μπορούμε μέσω chat να επικοινωνήσουμε με κάποιους άλλους χρήστες. Οπότε ας πάμε λίγο στη λειτουργία του ημερολογίου. Παρόμοια χρήση με αυτή του Outlook. Και έχουμε τη δυνατότητα να δούμε, να δημιουργήσουμε, συγγνώμη, ένα meeting σε προκαθορισμένο χρόνο, να προσκαλέσουμε τους χρήστες τους οποίους επιθυμούμε. Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε ένα live event, σαν αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ή να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία Meet Now, η οποία θα έλεγα ότι είναι μια λειτουργία άμεσης συνάντησης. Δηλαδή, τη στιγμή αυτή θέλω να συναντηθώ με κάποιον. Έτσι, θα χρησιμοποιήσω το Meet Now. Θα το δούμε στην πράξη λίγο πιο μετά. Αυτό που τελευταία έχει ενσωματωθεί στη λειτουργία του ημερολογίου μέσω του Teams είναι ο Assistant, μέσω του οποίου υπάρχει και στο Outlook αυτή η δυνατότητα. Μπορούμε να δούμε τη στιγμή της πρόσκλησης κάποιων χρηστών σε ένα meeting, μπορούμε να δούμε τη διαθεσιμότητά τους. Αυτή είναι μια πρόσφατη προσθήκη και είναι αρκετά χρήσιμη. Λοιπόν, ουσιαστικά μέσω του Meet Now, η διαδικασία δεν διαφέρει πάρα πολύ από το κλασικό meeting. Απλά περνάμε το που θα επιλέξουμε το Meet Now, τη λειτουργία της άμεσης συνάντησης, θα βρεθούμε αμέσως στην λειτουργία της σύνδεσης στο συγκεκριμένο meeting και αμέσως μετά εκείνη τη στιγμή να προσκαλέσουμε κάποιον για την άμεση συνάντηση. Η λειτουργία της, του κλασικού meeting δεν διαφέρει πολύ από αυτή του Outlook. Με το που θα επιλέξουμε την διοργάνωση συνάντησης, θα μας έρθει μπροστά ένα παράθυρο με τα στοιχεία του meeting, τίτλος, συμμετέχοντες, ημερομηνία και ώρα, αν θα επαναλαμβάνεται το meeting, το Ad Channel, τη λειτουργία Channel θα την πούμε λίγο πιο μετά αφού αναφερθούμε στα κανάλια. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά, σημαντική διαφορά με το αντίστοιχο μενού του Outlook. Οπότε, έτσι ολοκληρώνουμε δημιουργούμε και ολοκληρώνουμε την δημιουργία ενός meeting. Αυτό που ανέφερα και πριν είναι ο Scheduling Assistant. Οπότε μπορούμε να δούμε ότι εγώ έχω προσθέσει αυτούς τους δύο χρήστες. Τους βλέπουμε εδώ περίπου στο κέντρο της οθόνης. Βλέπω ότι είναι πλήρως διαθέσιμοι. Οπότε μπορώ να τους προσκαλέσω σε αυτό το meeting. Αυτό το οποίο είπα στην αρχή είναι ότι μπορώ να προβάλλω την οθόνη μου, αυτό το οποίο κάνω εγώ σε εσάς αυτή τη στιγμή. Και ουσιαστικά γίνεται από το μενού chat, εάν μιλάω με κάποιον χρήστη, ή από το αντίστοιχο του meeting ή του live event, εφόσον υπάρχει κάτι ενεργό. Ουσιαστικά μου δίνει τη δυνατότητα να προβάλλω συγκεκριμένη οθόνη, αν έχω περισσότερες από μία, ή συγκεκριμένο παράθυρο. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν προβάλλω συγκεκριμένο παράθυρο, θα προβάλλεται μόνο αυτό και όχι κάποιο άλλο στοιχείο από την οθόνη μου.
Μέχρι στιγμής, λοιπόν, έχουμε δει μια σύντομη περιγραφή του περιβάλλοντος, του Teams, και έχουμε δει τη λειτουργία chat, η οποία περιλαμβάνει κλήσεις, βίντεο κλήσεις, προσθήκη ατόμων και κοινή χρήση της οθόνης. Και έχουμε δει και τη λειτουργία του calendar, μέσω του οποίου μπορούμε να δούμε και να ορίσουμε συναντήσεις, άμεσες συναντήσεις ή κάποιο live event. Στο επόμενο βήμα θα δούμε την χρήση των καναλιών και των ομάδων και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αποδοτικά. Θα ήθελα πρώτα να δώσουμε ένα παράδειγμα και έναν ορισμό για το τι είναι το team και τι είναι το κανάλι. Είναι δύο στοιχεία οργάνωσης της πληροφορίας που θα ανεβάσουμε στο Teams και συνήθως αποτυπώνουμε τις ομάδες εργασίας. Για παράδειγμα, αν εργαζόμαστε σε ένα τμήμα πωλήσεων μιας εταιρείας, η οποία έχει 3 υποκαταστήματα σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη, θα μπορούσαμε τη δομή να την κάνουμε ως εξής. Ένα team για το τμήμα πωλήσεων όλων των περιοχών, το οποίο team είναι ένα γονικό στοιχείο, δηλαδή στην ιεραρχία είναι το στοιχείο που είναι πιο ψηλά. Μέσα σε αυτό το team των πωλήσεων θα μπουν 3 κανάλια, ένα για κάθε περιοχή. Και επειδή πλέον, εδώ και λίγο καιρό, έχουμε τη δυνατότητα ιδιωτικών καναλιών, θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα κανάλι ιδιωτικό για τους υπεύθυνους των τριών πόλεων. Για να επικοινωνούν δηλαδή μόνο οι υπεύθυνοι των τριών πόλεων. Οπότε το περιβάλλον του Teams, δημιουργώντας αυτά τα οποία είπαμε λίγο πριν, θα δείχνει κάπως έτσι. Το team του τμήματος πωλήσεων, το γονικό στοιχείο δηλαδή, οι τρεις πόλεις, τα κανάλια των τριών πόλεων, ένα γενικό κανάλι, το general, το οποίο δημιουργείται by default με τη δημιουργία του team. Και θα μπορούσαμε να δούμε μέσω αυτής της διαφάνειας, να δούμε πώς τελικά θα μπορέσει να οργανωθεί το περιεχόμενό μας στο Teams μέσω των Teams και των Channels. Σε αυτό το επίπεδο έχουμε τις ομάδες, φέρει μια ομάδα για το τμήμα πωλήσεων, για το λογιστήριο, για το τεχνικό τμήμα. Και επιμέρους το κάθε Team από κάτω έχει τα κανάλια του, ανάλογα με το πώς θέλουμε εμείς να αποτυπώσουμε τα τμήματα της εταιρείας και να οργανώσουμε τη δουλειά μας. Άρα, επιστρέφοντας στους ορισμούς αυτών των δύο ενιών, των Teams και των Channels, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, το Team είναι ένα γονικό στοιχείο οργάνωσης και χρησιμεύει στην συλλογή χρηστών περιεχομένου και εργαλείων. Από εκεί πέρα, το κανάλι είναι ένα στοιχείο οργάνωσης που εντάσσεται σε ένα team, σε μια ομάδα, και χρησιμοποιείται για επιμέρους οργάνωση της ομάδας. Τα κανάλια είναι χώροι συνεργασίας, όπου μέσω συνομιλιών και κοινής χρήσης αρχείων και εφαρμογών επιτυγχάνουμε αυτό που λέμε την εύκολη συνεργασία και την αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό το οποίο αναφέρω εδώ είναι ότι τα κανάλια είναι δυνατόν να οριστούν ως δημόσια, που μέχρι πριν από λίγο καιρό είχαμε μόνο τη δυνατότητα για δημόσια κανάλια και εδώ και λίγο καιρό έχουμε και τη δυνατότητα προσθήκης ιδιωτικών. By default, ένα κανάλι, οι χρήστες μάλλον που είναι μέλη σε κάποιο κανάλι, σε δημόσιο κανάλι, έχουν πρόσβαση παντού. Για να περιορίσουμε την πρόσβαση, θα πρέπει να εντάξουμε κάποιους χρήστες σε ένα ιδιωτικό κανάλι, σε ένα private κανάλι.
Λοιπόν, τώρα θα ήθελα λίγο να δούμε πώς μπορούμε στην πράξη να εργαστούμε με ένα team και με ένα κανάλι. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, καταρχάς πάμε να δούμε πώς δημιουργούμε μια ομάδα, πώς εντάσσουμε μέλη σε αυτή και στη συνέχεια πώς χειριζόμαστε τα κανάλια. Πάνω θα πρέπει να ξανακάνεις νομίζω, γιατί... Πάλι. Ναι, δεν βλέπουμε. Ωραία, επανήλθε. Επανήλθε, πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε μέσω του μενού Teams θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα team, μια ομάδα, και πώς μπορούμε να εντάξουμε μέλη σε αυτή την ομάδα και πώς χειριζόμαστε τα κανάλια. Πάμε να δημιουργήσουμε το πρώτο μας team, όπου έχουμε δύο δυνατότητες. Η μία είναι να κάνω μια ομάδα εξ αρχής ή να συνδεθώ σε μια ήδη υπάρχουσα ομάδα. Εμείς πάμε να δούμε την πρώτη δυνατότητα, να δημιουργήσουμε εξ αρχής μια καινούργια ομάδα. Δύο επιλογές, from scratch, και να στηριχτώ σε ένα άλλο team, να το χρησιμοποιήσω ως πρότυπο. Πάμε να δούμε εξ αρχής πώς δημιουργούμε μια ομάδα. Σε αυτό το σημείο καλούμαστε να αποφασίσουμε εάν η ομάδα μας θα είναι private ή public. Θα τα δούμε και τα δύο. Ας ξεκινήσουμε με μια public ομάδα. Ένα όνομα. Αυτό ήταν, μόλις δημιούργησα την πρώτη μου ομάδα. Και εδώ καλούμε να ορίσω ποια θα είναι τα μέλη της ομάδας. Ας επιλέξουμε αυτόν τον χρήστη. Μπορούμε να ορίσουμε αν θα είναι owner ή member. Ας τον αφήσουμε member. Και βλέπουμε στην περιοχή των Teams ότι έχει δημιουργηθεί η ομάδα Webinar Public με το General Channel, το οποίο είπα λίγο πριν ότι δημιουργείται by default. Και πάμε να δούμε τι επιλογές έχουμε επάνω στην ομάδα πλέον. Μπορούμε να προσθέσουμε extra μέλη. Μπορούμε να αποχωρήσουμε εμείς από την ομάδα. Μπορούμε να προσθέσουμε κανάλι. Πάμε να δούμε πώς γίνεται και τι νόημα έχει το κανάλι. Θα ακολουθήσει μία σειρά από webinars, λοιπόν, ας θεωρήσουμε, και σήμερα κάνουμε το πρώτο webinar που αφορά κυρίως το Teams. Οπότε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κανάλι, το πρώτο, θα είναι το κανάλι του Teams. Και στα κανάλια έχουμε δυνατότητα στάνταρ. Που τι σημαίνει στάνταρ? Στάνταρ σημαίνει ότι θα έχουν by default πρόσβαση όλα τα μέλη της ομάδας, όλα τα μέλη του team. Και private, αυτά τα οποία θα ορίσουμε εμείς. Οπότε ας γίνει standard αυτό το κανάλι. Θα επιλέξω να εμφανίζεται στη λίστα των καναλιών όλων των χρηστών που θα συμμετάσχουν. Και έτσι πολύ απλά προσθέτω το κανάλι για το δικό μας webinar. Τι σημαίνει όμως το ότι έκανα ένα κανάλι μέσα σε ένα group, μέσα σε ένα team? Θεωρούμε ότι το κανάλι είναι ένας χώρος μέσω του οποίου θα μοιραστώ κάποια σχόλια τα οποία έχουν σχέση με το
Είναι αυτό που κάνουμε τώρα με το webinar στο Teams. Θα μπορέσω να ανεβάσω κάποια αρχεία και να τα χρησιμοποιήσω μαζί με τους χρήστες που είμαστε μέλη στο ίδιο κανάλι. Θα μπορέσω να έχω ένα χώρο, ένα wiki χώρο, ώστε να τον χρησιμοποιώ σαν αφορά σε κάποια ερωτήματα ή προβλήματα που τυχόν θα συναντήσουμε. Και θα μπορέσω επίσης να επεκτείνω τη λειτουργικότητα του καναλιού, προσθέτοντας επιπλέον εφαρμογές Microsoft ή και third party κατασκευαστών. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να προσθέσω ένα website της Microsoft Therapin. Συγγνώμη, αυτό έπρεπε να μπει εδώ. Λοιπόν, προφανώς έχω γράψει κάτι λάθος. Όχι, είναι ολόσωστο. Okay, είναι ο δαίμον του Teams αυτός. Οπότε, θέλω όμως να καταλάβουμε τι έχω καταφέρει με αυτό. Έχω προσθέσει ένα επιπλέον tab με κάτι που θεωρώ ότι θα χρησιμοποιώ συχνά. Θα έχω πρόσβαση στο site της Microsoft μέσω του συγκεκριμένου καναλιού. Δεν θα απαιτηθεί δηλαδή να ανοίξω κάποιον browser για να περιηγηθώ σε αυτό το χρήσιμο site. Με αυτή τη λογική θα μπορούσα να προσθέσω ένα tab για Word, για Excel, ένα PDF που ίσως μας φαίνονταν χρήσιμο στη συνεργασία μας. Με λίγα λόγια, θα μπορούσα να επεκτείνω τη λειτουργικότητα του συγκεκριμένου καναλιού. Οπότε, μέσω αυτής της διαδικασίας, ελπίζω να έχει γίνει λίγο κατανοητό το τι είναι το κανάλι και τι είναι η ομάδα. Είναι πολύ χρήσιμο να το καταλάβουμε αυτό, γιατί θα μας διευκολύνει πάρα πολύ στη δουλειά μας. Ας επιστρέψουμε λίγο στην παρουσίαση και θα επανέλθουμε πάλι στο Teams. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε στη συνέχεια πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω του καναλιού με τους χρήστες, μέλη του συγκεκριμένου καναλιού. Λοιπόν, ουσιαστικά ξεκινώ εγώ μία επικοινωνία με έναν χρήστη που είναι στο κανάλι. Υποτίθεται ότι σε αυτόν τον χώρο θα ανταλλάσσουμε γνώμες που αφορούν το συγκεκριμένο κανάλι. Σε ένα κανάλι μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά μέλη, οπότε υπάρχει περίπτωση η επικοινωνία να είναι λίγο ασαφής. Δηλαδή, τι εννοώ? Θέλω εγώ να μιλήσω σε κάποιο συγκεκριμένο χρήστη από το σύνολο των χρηστών. Μου δίνεται η δυνατότητα να αναφέρω το όνομά του. Και πώς γίνεται αυτό? Με τον τελεστή mention, το παπάκι δηλαδή, και το όνομα του χρήστη. Έτσι, γίνεται σαφές σε ποιον χρήστη αναφέρομαι συγκεκριμένα. Το κάνω άλλη μια φορά.
και πιο σωστά. Αυτή η λειτουργία είναι η λειτουργία της αναφοράς του ονόματος, του mentioning δηλαδή, και βοηθά αρκετά σε περιπτώσεις όπου το κανάλι έχει αρκετά μέλη. Το μήνυμά μου αυτό το έχουν λάβει όλοι, όμως ο test user 2 έχει ενημερωθεί ότι αναφέρομαι συγκεκριμένα σε εκείνον. Πολύ χρήσιμη λειτουργία. Οπότε αυτό το περιβάλλον μοιάζει πάρα πολύ με το περιβάλλον chat που είδαμε στην αρχή. Και χρησιμεύει στο να ανταλλάσσω απόψεις κάτω από το κανάλι το συγκεκριμένο. Πολύ σημαντική λειτουργία εκτός από το chat είναι η λειτουργία των files, μέσω της οποίας λειτουργίας μπορώ να ανεβάσω αρχεία και να μοιραστώ αρχεία, τα οποία πάντα έχουν ένα κοινό σημείο, πιο το συγκεκριμένο κανάλι. Μπορώ ή να δημιουργήσω απευθείας μέσω αυτού του περιβάλλοντος ένα κοινό αρχείο, Word, Excel, PowerPoint, OneNote ή μέσω των forums του Excel, να τα οργανώσω σε φακέλους ή να βρω κάποιο αρχείο από τον υπολογιστή μου και να το ανεβάσω στο συγκεκριμένο χώρο. Επίσης, εφόσον χρησιμοποιώ έναν client του SharePoint Online, θα μπορέσω να συγχρονίσω τη συγκεκριμένη περιοχή με τον client, με τον client του SharePoint Online. Επίσης, πολύ χρήσιμο, κάποιες φορές, μπορώ να προσθέσω έναν extra cloud χώρο. Αυτό σαν SharePoint ή Google Drive. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι πόσο καλά οργανώνεται η δουλειά μας και πόσο πιο αποδοτικά μπορούμε να εργαστούμε έχοντας συνομιλίες και αρχεία σε πρώτη φάση σε έναν κοινό χώρο. Είναι πολύ σημαντικό και διευκολύνει πάρα πολύ. Για Wiki είπαμε, προσθήκη κάποιου extra tab το είδαμε, άσχετα δεν μας ανοίγει το site. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να επεκταθούμε περισσότερο σε αυτή τη λειτουργία. Είδαμε πως προσθέτουμε λειτουργικότητα στο κανάλι. Οπότε πάμε λίγο στη συνέχεια να δούμε πώς δημιουργούμε στην πράξη ένα meeting. Είπαμε είναι τρεις οι λειτουργίες. Το κλασικό μας meeting που γνωρίζουμε από το Outlook, οπότε πάμε να δούμε πώς γίνεται. Ένας τίτλος, προσκεκλημένος ή προσκεκλημένη. Ημερομηνία και ώρα. Αν θα επαναλαμβάνεται και κάθε πότε. Είχα πει ότι θα επιστρέψω για να εξηγήσω λίγο την προσήκη καναλιού. Τώρα πλέον μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε εξηγήσει τι είναι τα κανάλια. Από τη στιγμή που έχουμε φτιάξει το δικό μας channel για το webinar, το Teams webinar, μπορώ να πω πλέον ότι το συγκεκριμένο meeting έχει σχέση με το Teams webinar και το ορίζουμε από εδώ. Και αν θέλω να δώσω κάποιες εξτρά πληροφορίες για τη συνάντηση. Στο σημείο αυτό, πριν πατήσω Send, θα ήταν καλό λίγο να δούμε και τον Scheduling Assistant, όπου έχει πάρει τους δύο χρήστες που έχω προσκαλέσει, που θέλω να προσκαλέσω, και μου δείχνει τη διαθεσιμότητά τους. Είναι διαθέσιμοι, άρα μπορώ να τους προσκαλέσω πατώντας το Send.
Λοιπόν, για να δούμε γιατί δεν φεύγει. Δεν έχει διάθεση να φύγει το event. Μην χάσουμε χρόνο όμως με αυτό. Οπότε αυτή είναι η κλασική, η δημιουργία ενός κλασικού meeting, όπως το γνωρίζουμε και από το Outlook. Μέσω του ίδιου μενού, έχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας ενός live event. Εδώ να πω ότι για να δημιουργήσουμε ένα live event χρειαζόμαστε συγκεκριμένου τύπου άδειας, το 365, που είναι enterprise άδειες, ε1, ε3 ή ε5. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω ε άδεια, οπότε δεν θα μπορέσω να δημιουργήσω το live event. Όμως είδαμε πώς δημιουργείται μέσω της παρουσίασης. Ας δούμε το Meet Now. Είναι η πρώτη οθόνη που θα αντιμετωπίσουμε μόλις πατήσουμε το Meet Now. Δηλαδή, είναι η οθόνη μέσω της οποίας μπορούμε να κάνουμε join στο συγκεκριμένο meeting. Εγώ απενεργοποιώ ήχο και βίντεο και κάνω join. Αυτή τη στιγμή είμαι μόνος μου στο meeting και μπορώ να προσκαλέσω κάποιο χρήστη για να συναντηθούμε άμεσα. Πηγαίνει η ειδοποίηση στον άλλον χρήστη και ουσιαστικά αναμένουμε να κάνει join στη συνάντηση. Οπότε, μέχρι στιγμής τι έχουμε δει. Έχουμε δει τη λειτουργία chat, πώς μπορούμε δηλαδή να ξεκινήσουμε μια επικοινωνία με έναν χρήστη, με μια ομάδα χρηστών. Έχουμε δει τη λειτουργία Teams, μέσω της οποίας δημιουργούμε ομάδες, τα Teams, και κανάλια, και έχουμε εξηγήσει την χρησιμότητα του κάθε αντικειμένου. Έχουμε δει τη λειτουργία του ημερολογίου και των Scheduling Assistant. Πάμε λίγο να δούμε τις κλήσεις, το μενού των κλήσεων, που είπαμε είναι ότι είναι ένα ευρετήριο μέσω του οποίου μπορούμε να αναζητήσουμε εύκολα χρήστες και να ξεκινήσουμε μία κλήση. Η κλήση θα μπορεί να είναι η κλασική κλήση μέσω του Teams, όπως τη γνωρίζαμε και μέσω του Skype, ή εφόσον έχουμε τον εξοπλισμό και τη δυνατότητα, να πραγματοποιήσουμε πραγματικές τηλεφωνικές κλήσεις. Οπότε, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, μπορούμε να δούμε και το μενού των αρχείων, όπου μέσω των recent μπορούμε να δούμε αρχεία τα οποία έχουμε άνοιξη και επεξεργαστεί πρόσφατα. Τα αρχεία που έχουμε στο Teams και στα οποία έχουμε πρόσβαση. Και μπορούμε στον ήδη υπάρχοντα χώρο του OneDrive να προσθέσουμε και άλλους cloud providers όπως είναι το Dropbox, το Box, το ShareFile και το Google Drive, ώστε να έχουμε μέσω του Teams διαχείριση των αρχείων μας που είναι σε third party cloud providers. Επίσης, όπως είχαμε πει και στην αρχή, μπορούμε σε αυτή την μπάρα, στο βασικό μενού δηλαδή του Teams, να προσθέσουμε εξτρά λειτουργικότητα είτε με third party εφαρμογές, είτε με Microsoft, όπως τις είδαμε και στην αντίστοιχη προσθήκη tab μέσα σε κανάλι. Είναι ακριβώς οι ίδιες λειτουργίες και εφαρμογές. Θα έλεγα ότι αρκετά χρήσιμη είναι η εφαρμογή Shifts, μέσω της οποίας μπορούμε να ορίσουμε πρόγραμμα, ορολόγιο πρόγραμμα.
και να διαχειριστούμε και να έχουμε πρόσβαση σε ωράριο. Αρκετά απλό και σε κάποιες περιπτώσεις αρκετά χρήσιμο. Ουσιαστικά, με αυτό έχουμε τελειώσει την περιγραφή των δυνατοτήτων του Teams. Θα ήθελα πριν σας αφήσω να δούμε κάποιες δυνατότητες που μας δίνει, πολύ χρήσιμες, που μας δίνει το πεδίο αναζήτησης. Και θέλω να αναφερθώ λίγο σε κάποιους τελεστές μέσω των οποίων μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας λίγο πιο εύκολη. Ας πούμε ότι εγώ είμαι σε ένα μενού στο ημερολόγιο και θέλω να αλληλογραφήσω με κάποιον. Τι θα έκανα? Θα έπρεπε να φύγω από το ημερολόγιο, να πάω στο chat, άρα να αφήσω τη δουλειά που έκανα μέχρι εκείνη τη στιγμή, να αναζητήσω χρήστη και να ξεκινήσω μια συνομιλία. Μου δίνει τη δυνατότητα μέσω κάποιων τελεστών, ενώ είμαι στο ημερολόγιο και γράφοντας τη λέξη chat, να βρω τον χρήστη που θέλω, να του γράψω ένα μήνυμα και όλα αυτά χωρίς να φύγω από το ημερολόγιο. Μου έχει φανεί πολύ χρήσιμη αυτή η λειτουργία, ειδικά όταν δουλεύω σε κάποιο team. Φανταστείτε να είμαι σε κάποιο αρχείο, να έχω ανοίξει κάποιο αρχείο, να επεξεργάζομαι κάποιο αρχείο και ξαφνικά να πρέπει να μιλήσω με κάποιον και να είμαι αναγκασμένος να φύγω από αυτό το περιβάλλον για να πάω στο chat. Όχι, δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό. Στο σημείο που είμαι, στο σημείο που δουλεύω, μπορώ να ξεκινήσω ή ένα chat ή να ξεκινήσω μία κλίση ή να ψάξω κάποιο αρχείο. Σας επισημαίνω με το ποντίκι μου τους τελεστές. Ή κάτι χρήσιμο, να αλλάξω το στάτους μου και τη διαθεσιμότητά μου. Πολύ χρήσιμη λειτουργία, γιατί ξαναλέω ότι δεν φεύγουμε από το σημείο που είμαστε. Μπορούμε να στείλουμε ένα mail, να στείλουμε ένα μήνυμα ή να αναζητήσουμε κάποιο αρχείο χωρίς να φύγουμε από το σημείο που εργαζόμαστε. Λοιπόν, ουσιαστικά και με αυτό θεωρώ ότι τα απολύτως απαραίτητα τα έχουμε δει. Με αυτά τα οποία είπαμε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Teams και να συνεργαστείτε εύκολα και αποδοτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Τώρα θα δώσω τον λόγο στην Ηρώ για να μας πει κάποια πράγματα για το Pobuca Contacts ή Pobuca Connect, όπως το ξέρετε πολύ. Ηρώ, ο λόγος εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους από εμένα. Θα μιλήσουμε πολύ πολύ στο Pobuca Contacts ή Pobuca Connect, το οποίο είναι μία in-house εφαρμογή για διαχείριση των εταιρικών επαφών μίας εταιρείας, μίας ομάδας. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι ότι η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και από το κινητό τηλέφωνο, αλλά και από τον υπολογιστή, μέσα από ένα web browser ή από μία desktop εφαρμογή. Υπάρχει offline access, χωρίς να υπάρχει δηλαδή ίντερνετ. Και αυτό που προσφέρει είναι έναν ενοποιημένο εταιρικό κατάλογο για τους υπαλλήλους, για τους συναδέλφους ή και διάφορους partners. Χρησιμοποιούμε artificial intelligence μέσα από κάποια χαρακτηριστικά της εφαρμογής με το Pobuca Connect Bot και προσφέρει πολύ εύκολη και γρήγορη αναζήτηση επαφών.
Επίσης, πολύ σημαντικό, διαθέτει την εφαρμογή, το χαρακτηριστικό του caller ID, το οποίο τι σημαίνει, ότι αν μας καλέσει κάποια επαφή που δεν υπάρχει στο τηλέφωνό μας, έχοντας την εφαρμογή του Pobuca Connect, ξέρουμε ποιος μας καλεί. Και επίσης, προσφέρει και διάφορα επίπεδα χρηστών. Ας δούμε τώρα πώς φαίνεται η εφαρμογή, πώς είναι στο κινητό. Αυτό είναι το περιβάλλον της εφαρμογής. Πατώντας το address book, βλέπουμε μία λίστα όλων των επαφών της εταιρείας. Εδώ είμαστε συνδεδεμένοι με τον χρήστη Bill Johnson, ο οποίος δουλεύει στην Zeben Cosmetics. Όλα αυτά φυσικά είναι ψεύτικα δεδομένα, είναι για τον demo. Οπότε ο Bill, πατώντας address book, βλέπει εδώ όλες τις επαφές της εταιρείας του. Μπορεί πολύ εύκολα να ψάξει για κάποια επαφή, είτε γράφοντας ονοματεπώνυμο, είτε απλά και το τμήμα στο οποίο δουλεύει, ας πούμε, marketing. Οπότε εδώ εμφανίζεται η λίστα όλων των επαφών που δουλεύουν σε marketing department. Μπαίνοντας στην καρτέλα μίας επαφής, μπορεί να δει πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Οτιδήποτε στοιχεία υπάρχουν σχετικά με αυτήν την επαφή, extra personalized πληροφορίες, όπως ετικέτες που έχουν υπάρξει για αυτή την επαφή και οτιδήποτε άλλο σε σχέση με τηλέφωνα, διευθύνσεις ή και διάφορα custom fields. Στο timeline μπορεί να δει το ιστορικό της επικοινωνίας που έκανε με αυτήν την επαφή, είτε τηλέφωνα, είτε SMS, είτε emails. Και στα tasks μπορεί να δει και να δημιουργήσει καινούργια task για να κάνει μια κλήση, να στείλει ένα μήνυμα και να έχει και μια ειδοποίηση στο κινητό ότι υπάρχει αυτό το task. Μέσα από την εφαρμογή του κινητού μπορεί να προσθέσει επίσης επαφές, οι οποίες μετά θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους συναδέλφους. Οπότε μπορεί να προσθέσει μία επαφή είτε χειροκίνητα, είτε να σκανάρει μία business card και αυτόματα να δημιουργηθεί η επαφή, είτε να επικολλήσει μία υπογραφή από email που έχει λάβει και να δημιουργηθεί πάλι η επαφή. Αν θεωρήσουμε ότι θέλει να προσθέσει μια επαφή, υπάρχει ο τρόπος είτε να συμπληρώσει όλα τα στοιχεία ένα προς ένα, είτε χρησιμοποιώντας το bot που σας ανέφερα πριν, να βάλει μέσω να συμπληρώσει το email της επαφής αυτής, εδώ εγώ χρησιμοποιώ το email του CEO μας, και να ζητήσει από τον bot να ψάξει σε public profiles για πληροφορίες που θα βρει. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι μόνο με email το bot μας βρήκε όλη αυτή τη χρήσιμη πληροφορία μόνο μέσω από το email. Οπότε ο Bill εδώ αποδέχεται την επαφή αυτή. Και θα σας δείξω τώρα τη web εφαρμογή για να δούμε πως ένας συνάδελφος του Bill μπορεί να δει τα ίδια στοιχεία. Οπότε εδώ είμαστε πλέον στην web εφαρμογή. Όπως βλέπετε, χρησιμοποιώ απλά το browser μου. Εδώ είναι συνδεδεμένη μια συνάδελφος του Bill, η Λίντα Κουκ. Βλέπει πάλι όλα τα ίδια ακριβώς, τις ίδιες επαφές, και όπως βλέπετε βλέπει και την επαφή που μόλις δημιούργησε ο Bill. Ανοίγοντας την καρτέλα, πάλι έχει πρόσβαση στα στοιχεία που είδαμε και πριν. Μπορούν να δημιουργηθούν και εδώ ομάδες
συναδέλφων και να προσθέσουμε κάποιες επαφές μόνο σε αυτές τις ομάδες. Και τα έξτρα έτσι στοιχεία είναι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ετικέτες που θα προσθέσουμε αυτή την πληροφορία σε επαφές μας ή custom fields που πάλι θα προσθέσουν έξτρα πληροφορία στις επαφές μας και μπορούμε να φιλτράρουμε πολύ άνετα το εταιρικό μας κατάλογο. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να βρούμε πάλι τις επαφές που είναι στο marketing department, όπως κάναμε και στο κινητό, μπορούμε και εδώ. Επίσης, να αναφέρω ότι πολύ σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα του να έχουμε πρόσβαση στις επαφές του Pobuca Connect μέσα και από το Microsoft Teams, οπότε θα υπάρξει ένα integration. Δεν θέλω να πάρω όλο από το χρόνο σας. Ήθελα να δώσω απλά μια πολύ γενική ιδέα του πώς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση όλοι οι συνάδελφοι μιας εταιρείας στις ίδιες επαφές, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνούμε με τον συναδελφό μας, να χάσουμε χρόνο, επειδή δεν βρήκαμε αυτή την πληροφορία. Είναι όλη η πληροφορία προειδοποιημένη για όλη την εταιρεία, δίνοντάς μας πολλές έξτρα πληροφορίες και έξτρα ιδιότητες για να επικοινωνήσουμε με αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, πολύ Ρο. Να σημειώσω εδώ πέρα ότι πολύ σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα να ενσωματωθεί και μέσα στο Microsoft Teams το Pobuca Connect, και ώστε τα contacts πλέον, τα εταιρικά, να είναι διαθέσιμα και μέσα από το Teams. Για το κλείσιμο τώρα, να σας πω τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για σας, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε για το collaboration και το teamwork στους οργανισμούς σας. Όπως μπορείτε να δείτε, εμείς μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις σε όλη την πλατφόρμα της Microsoft και σε ό,τι αφορά το Teams, πιο συγκεκριμένα δηλαδή μπορούμε να βοηθήσουμε στην παραμετροποίηση, στην εγκατάσταση, αλλά κυρίως στο adoption, στην υιοθέτηση από τον οργανισμό του Teams, το οποίο από τη Microsoft πλέον αποτελεί το κεντρικό εργαλείο του collaboration. Μπορούμε και στο Outlook και στον Exchange, είτε να κάνουμε τη μετάβαση στον Exchange Online, είτε να το στήσουμε εξ αρχής, λύσεις να προσφέρουμε πάνω στο SharePoint, που είτε αφορά για το sharing αρχείο ή ακόμα και για τον αυτοματισμό business processes με στην εταιρεία, σε όλο το Power Platform της Microsoft, που περιλαμβάνει και το Power BI και το Power Automate, όπου μπορούν να γίνουν διάφοροι αυτοματισμοί και να αυτοματοποιήσουμε business processes, Power Apps και φυσικά Power Virtual Agents. Και σίγουρα και τη δική μας λύση για το Connect Management. Η προσέγγιση μας σε ένα τέτοιο έργο ουσιαστικά αποτελείται από τρία στάδια. Είναι το Envision, το Onboard και το Drive Value. Ή αλλιώς Start, Experiment, Scale. Τι κάνουμε λοιπόν? Στην πρώτη φάση ερχόμαστε στον οργανισμό, σχηματίζουμε την ομάδα που θα κάνει την υλοποίηση, θέτουμε κάποιους βασικούς στρατηγικούς στόχους που θέλουμε να πετύχουμε και καθορίζουμε και ορίζουμε, βλέπουμε σε ποιο επίπεδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο οργανισμός. Στη συνέχεια, αν δεν υπάρχει έτοιμο το περιβάλλον του Office 365, ετοιμάζουμε και στείλουμε το περιβάλλον και χτίζουμε ένα adoption plan, ώστε ό,τι κάνουμε να μπορεί να υιοθετηθεί γρήγορα και άμεσα από τους εργαζόμενους. Φυσικά, αυτό το πλάνο το τεστάρουμε πρώτα σε κάποιους early adopters, κάνουμε όποια adjustments προκύψουν και στη συνέχεια πάμε στο κομμάτι το ουσιαστικό που είναι το drive value, όπου γίνεται scale σε όλο τον οργανισμό με εκπαιδεύσεις και με παρουσιάσεις και συνεχίζουμε να κάνουμε monitor το adoption, το lesion που έχουμε δώσει, μετράμε με συγκεκριμένα KPIs που έχουμε θέσει στην αρχή κατά πόσο πετυχαίνουμε τους στόχους μας
και προτείνουμε αλλαγές ή νέα πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν στο adoption. Και ως managed service μπορούμε αυτό να το αναλάβουμε και να διατηρούμε και υψηλά την παραγωγικότητα και το adoption των εργαλείων μας στον οργανισμό, αλλά και συνεχώς να προτείνουμε νέες λύσεις ή να ενημερώνουμε τον κόσμο για τα νέα features που βγάζει συνεχώς η Microsoft πάνω σε αυτή την πλατφόρμα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την συμμετοχή σας στο σεμινάριο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή και με εμένα απευθείας για ό,τι απορία έχετε ή για οποιαδήποτε συνεργασία θέλετε. Και εύχομαι να σας δω σύντομα και στα υπόλοιπα σεμινάρια. Για όσους έχουμε τα email σας, η παρουσίαση και το event θα είναι διαθέσιμο το recording και θα σας αποσταλεί το link όπου μπορείτε να το δείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.